Την ίδια ώρα εντείνεται η αγωνία σε εργαζόμενους για την οριστική μορφή του Προεδρικού Διατάγματος για τις εργασιακές σχέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο επιχειρεί κάποιες διορθωτικές κινήσεις σε σχέση με τις απολύσεις, καθώς ο χρόνος προειδοποίησης θα πάει στους 6 αντί για τους 4 μήνες. Ωστόσο, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες επιλέγουν υψηλές αποζημιώσεις και ανεξάρτητα από το χρόνο προειδοποίησης απόλυσης. Ξεπερνά σε σκληρότητα ακόμη και το μνημόνιο της Τρόικας στο Προεδρικό Διάταγμα Λοβέρδου για τις εργασιακές σχέσεις, επιδιώκοντας να υποβιβάσει τη χώρα μας στην τελευταία κατηγορία των κρατών της Ευρώπης όσον αφορά στο ύψος της αποζημίωσης και στο χρόνο προειδοποίησης πριν την απόλυση. Σήμερα στη χώρα μας, εργοδότης που θέλει να απολύσει εργαζόμενο ύστερα από 20 χρόνια δουλειάς θα του δώσει 16 μισθούς ή θα τον προειδοποιήσει 16 μήνες πριν για να του δώσει τη μισή αποζημίωση. Με τη ρύθμιση Λοβέρδου, ο εργαζόμενος θα πάρει 8 μισθούς αποζημίωση, με την προειδοποίηση να είναι μόλις 4 μήνες. Αντίθετα, στη Σουηδία, η οποία για στην Ελλάδα αποτελεί πρότυπο, η αποζημίωση είναι 32 μισθοί και η προειδοποίηση 1 έως 6 μήνες. Στην Ιταλία 15 μισθοί με προειδοποίηση 0 έως 4 μήνες και στη Γερμανία 18 μισθοί με την προειδοποίηση να κυμαίνεται από 15 μέρες έως 7 μήνες. Σε όλα αυτά τα τελευταία μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τελείως απάνθρωπα και πιστεύω ότι γενικότερα πρέπει να είναι μια πιο συντονισμένη αντίδραση από την κοινωνία. Φόβους για αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας εκφράζουν και οι περισσότεροι εργοδότες. Ακόμη και οι διορθωτικές κινήσεις, στις οποίες καταλήγει ο Υπουργός Εργασίας για να μετριάσει τις αντιδράσεις, ελάχιστη επιπλέον προστασία προσφέρουν στους εργαζόμενους. Η προειδοποίηση της απόλυσης θα πάει στους 6 αντί για 4 μήνες. Οι προσλήψεις με το 80% του κατώτατου μισθού θα επεκταθούν και σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη. Εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις θα μπορούν να προσφεύγουν στη διαιτησία χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη. Σε αυτοί έχουν το καρπούζι, αυτοί έχουν και το μαχαίρι. Κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Την Τρίτη στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ο Ανδρέας Λοβέρδος θα προσπαθήσει να επιρρύψει ευθύνες και στους φορείς των εργοδοτών αλλά και στη ΓΕΣΕΕ, που δεν του υπέβαλαν κοινές προτάσεις και θα υποστηρίξει ότι το Προεδρικό Διάταγμα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Να εκφραστεί η μεγάλη πανεργατική αντεπίθεση κατά του εργασιακού και του ασφαλιστικού μεσαίωνα. Ευτελίζεται και η δημοκρατία όταν ζητήματα τέτοια σημασία ρυθμίζονται με διατάγματα. Το μνημόνιο έδινε περιθώριο στην ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας να ετοιμάσει το επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, αποτελεί στρατηγική επιλογή του Ανδρέα Λοβέρδου να το φέρει μαζί με το ασφαλιστικό εν μέσω θέρους, ποντάροντας την κόπωση των πολιτών και στις μικρότερες κινητοποιήσεις λόγω ζέστης και αδειών.